Χαίρετε! Πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα έχουμε. Παρελθόν, σχέση και ζήλια. Αγαπητή κυρία Θέκλα, πήρα το θάρρος να σας στείλω mail σχετικά με ένα θέμα που με απασχολεί τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, πριν από 1,5 χρόνο γνώρισα ένα άντρα 35 ετών. Εγώ είμαι 30. Και από το πρώτο ραντεβού ήταν ξεκάθαρο πως υπήρχε έντονη χημεία μεταξύ μα. Αυτό με το πρώτο ραντεβού θα το λέω και θα το ξαναλέω. Αν δεν υπάρχει χημεία στο πρώτο ραντεβού, βράσε όρεζα. Όμω δεν φτάνει μόνο η χημεία. Αποφασίσαμε να κάνουμε σχέση. Και το πρώτο πράγμα που μου ζήτησε ήταν να διαγράψουμε το παρελθόν μα. Χωρί κανένα πρόβλημα το δέχτηκα. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκινά μια καινούργια σχέση είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να έχει ήδη διαγράψει το παρελθόν σου. Θα έλεγα όμω γιατί σου ζήτησε αυτό να διαγράψει το παρελθόν σου. Α δούμε στην πορεία. Μετά τον πρώτο μήνα σχέση, τον προσέγγισαν δύο-τρία πρόσωπα και του μίλησαν άσχημα για το παρελθόν μου, χωρί μέχρι τότε να μου αναφέρει κάτι. Εφτά-οχτώ μήνε μετά, δηλαδή πήγαν κάποιοι και του είπαν κακά λόγια για σένα και για το παρελθόν σου, και αυτό δεν σου είπε κάτι. Εφτά με οχτώ μήνες μετά άρχισε να μου δείχνει πόσο πολύ τον ενοχλούσε, με αποτέλεσμα να μου ζητήσει για πρώτη φορά να χωρίσουν. Όπως τότε είπε, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Εγώ δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία, μιας και δεν θεωρώ καθόλου άσχημο το παρελθόν μου, το οποίο περιλαμβάνει μια μακροχρόνια σχέση η οποία πήγε πάνω από 6 χρόνια και 3-4 άλλες πιο σύντομες σχέσεις. Κάπου εδώ να τονίσω, ε, μέχρι τα 30 σου μια μακροχρόνια σχέση άνω των 6 ετών και άλλε 3-4 σύντομε σχέσει, δεν μιλάμε και για κανένα παρελθόν τρομακτικό. Κάπου εδώ να τονίσω ότι είναι αρκετά ζηλιάρη και καθ' όλη τη διάρκεια τη σχέση δεν μου είχε εμπιστοσύνη και μου συμπεριφερόταν λε και έκανε πρόληψη για να μην τον απατήσω. Φράση δικιά του. Ότι κάνει πρόληψη για να μην τον απατήσω. Όταν μου ζήτησε να χωρίσουμε, μετά από δικιά μου επιμονή και υπομονή, το συζητήσαμε και ήμασταν ξανά μαζί όταν μας ζητάει ο άλλος να χωρίσουμε. Παίρνουμε το χρόνο μας, μένουμε μακριά και σκεφτόμαστε αν εμάς μας κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δεν επιμένουμε και υπομένουμε για να είμαστε μαζί με κάποιον που θέλει να μας χωρίσει. Φυσικά τώρα έξω από το χορό, ποιο είναι έξω από το χορό, Ξέρει πολλά τραγούδια, πολλέ από εμά και πολλοί από εμά όταν βρεθήκαμε στη θέση σου δείξαμε υπομονή και επιμονή να μην μα χωρίσει το κελεπούρι. Τώρα βρισκόμαστε ξανά στο ίδιο σημείο, αφού για δεύτερη φορά μου είπε να χωρίσουμε και εγώ το δέχτηκα. Καλά έκανε και το δέχτηκες, σε κάνει και πάρτι κιόλα. Όχι γιατί το θέλω. αν δεν το θε. Μόνο και μόνο για να του δώσω χρόνο να σκεφτεί και να καταλάβει ότι είναι χαζό να χαλάσουμε μια τόσο αξιόλογη σχέση για πράγματα που έκανα στη ζωή μου πριν καν το γνωρίσω. Θα ήθελα να σα ρωτήσω. Πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιες συμπεριφορές. Αξίζει να προσπαθήσω να κρατήσω δίπλα μου έναν άνθρωπο που έχει θέματα ζήλεια και εμπιστοσύνη, Όχι. Όχι. Με κεφαλαία, Όχι. Υπάρχει δυνατότητα με τη βοήθεια τη δικιά μου και ίσω κάποιου ειδικού να αλλάξει στάση, Με τη βοήθεια τη δικιά σου, Όχι. Κάποιου ειδικού θέλει αυτό να πάει στον ειδικό, Είναι διατεθειμένο να πάει στον ειδικό, Πιστεύει αυτό στον ειδικό, Πιστεύει στου ψυχολόγου. Θυμάσαι το βίντεο που κάναμε πριν μερικές μέρες που... Στα αγγλικά ήταν αυτό το βίντεο. Ήταν «Would you make a relationship, would you date someone who, wouldn't go to therapy» Θα έβγαινε για ραντεβού ή θα έκανε σχέση με κάποιον που δεν πιστεύει στη ψυχοθεραπεία. Εγώ θεωρώ ότι αν κάποιο δεν πιστεύει στη ψυχοθεραπεία δεν είναι κατάλληλο για σχέση. Είμαστε από μικρή κοινωνία, αυτό πρέπει να το τονίσω και φυσικά αυτόν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η γνώμη της κοινωνίας. Κόρη μου, κόρη μου, κόρη μου, κόρη μου, είσαι 30 χρονών. Αυτό είναι 35. Ένα άνθρωπο στα 35 του χρόνια ήδη έχει σχηματίσει την προσωπικότητα του και τον τρόπο λειτουργία του. Από όσα μα λε, δεν δείχνει ο ίδιο κάποια ιδιαίτερη τάση να θέλει να βελτιωθεί ω άνθρωπο ή να θέλει να κάνει ψυχοθεραπεία. Με τίποτα. Ίσα ίσα με τον τρόπο που λειτουργεί και συμπεριφέρεται, με, αυτά, με, όσα μας, με βάση όσα μας περιγράφεις φυσικά, Φαίνεται να είναι μια παλιά κελέ που λέμε στην Κύπρο, παλιό κεφάλι, ένας πολύ συντηρητικός άνθρωπος, ο οποίος είναι και κρυψίνος. Εγώ τονίζω το γεγονός ότι έμα, του είπαν και καλά για σένα για το παρελθόν σου και πέρασαν πόσοι μήνες για να σου πει ότι του είπαν για το παρελθόν σου. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου μα καθόλου μα καθόλου. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει ανοιχτή επικοινωνία μέσα στη σχέση. Και επίσης με ενοχλεί το γεγονό ότι έχει το θράσος να ασχολείται με το δικό σου παρελθόν. Γιατί όπω πολύ ξεκάθαρα έχει πει, ό,τι συνέβη και στο παρελθόν σου ανήκει στο παρελθόν σου. Συνέβη και προτού γνωριστείτε. Δεν είχε να κάνει με αυτό. Δεν έκανε κάτι σε αυτό. Και είναι, αν μη τι άλλο, μεσιονικές να πω οι αντιλήψει αυτέ. Καθυστερημένε, καθυστερημένε με την έννοια ότι έρχονται από προηγούμενου αιώνε αντιλήψεις ότι μια γυναίκα έχει παρελθόν, αυτό την κάνει κακή σύντροφο. Ίσα ίσα το παρελθόν και τα μαθήματα που παίρνουμε από τα παθήματα του παρελθόντος μας μπορούν να μας κάνουν καλύτερους συντρόφους. Εάν έχουμε πνευματικότητα και θέλουμε να εξελιχθούμε. Δεν έχουν όμως όλοι οι άνθρωποι πνευματικότητα. Δεν θέλουν όλοι να εξελιχθούν ως άνθρωποι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι γουστάρουν, καραγουστάρουν, να είναι συντηρητικοί, να νομίζουν ότι οι γυναίκε είναι κατώτερε από αυτού, να νομίζουν ότι μπορούν να ελέγξουν μια γυναίκα και να κάνουν προγράμματα πρόληψη και ελέγχου τη συντρόφου του, μην τυχόν και του απαντήσει. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί σε αυτόν τον τύπο στο παρελθόν. Αυτό είναι 35 χρονών, άρα προφανώ έχει και αυτό παρελθόν. Δεν μα λε κάτι για το παρελθόν του. Εσύ πολύ ορθά δεν ασχολήθηκε με το παρελθόν του. Αυτός λόγω του τρόπου σκέψη του ασχολήθηκε με τον παρελθόν σου. Δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στο παρελθόν του, αν τον έχει απαντήσει καμιά πρώην του ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει συμβεί, αλλά αυτά που του συνέβησαν να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία, να τα επιλύσει και μετά να μπει σε μια καινούργια σχέση. Αυτού του είδου οι προλήψει δείχνουν εξαιρετικέ προκαταλήψει, εξαιρετικά παλιό, παλιακό, συντηρητικό, μισογυνιστικό μισογενιστικό τρόπο σκέψη, ο οποίο σε μένα με ανησυχεί ιδιαίτερα, αν ήσουν κόρη μου, θα σου έλεγα μην τον πάρει πίσω. Άστον εκεί πέρα. Και θα λυπόμουν και την επόμενη που θα μπλεκε μαζί του. Και τα τραγικά που συμβαίνουν σε τέτοιε περιπτώσει είναι τέτοιοι τύποι μπορεί στο τέλο να βρεθούν να παντρευτούν μια κοπέλα, η οποία να μην έχει παρελθόν, να είναι πολύ νεαρή, ή να μην έχει παρελθόν λόγω του ότι έχει κάποιε άλλε δυσκολίε στη ζωή τη, και να την ελέγχουν κανονικότατα με όλη, το, όλη, τη σημασία της λέξης του ψυχολογικού ελέγχου, το οποίο συνιστά ψυχική κακοποίηση. Λυπούμε που σου τα λέω αυτά. Καταλαβαίνω ότι υπήρχε έντονη χημεία από το πρώτο ραντεβού. Ψάξε λίγο, γιατί δεν πας και εσύ στο ψυχολόγο. Ψάξε λίγο να δεις μήπως έχεις καμιά ελεκτική μητέρα, κανέναν ελεκτικό πατέρα. Μήπως έχεις μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπήρχε αυτός ο έλεγχος και αυτή η έλλειψη σεβασμού στην ιδιωτικότητά σου, γιατί αυτός ο τύπος που σε έχει ελκύσει τόσο πολύ, που σε, έλξει, που, έχει, που σε έχει τραβήξει τόσο πολύ, έχει αυτά τα στοιχεία. Και πολλές φορές η έλξη που νιώθουμε για κάποιον άνθρωπο δεν είναι καθαρά ερωτική, σωματική, δεν έχει να κάνει με τις φερομόνες μας, ή τέλος πάντων με την ερωτική μας χημία. Κάποιες φορές η έλξη η έντονη που νιώθουμε για κάποιον άνθρωπο έχει να κάνει με ατέλειωτα ψυχολογικά θέματα που έχουμε μέσα μας. Αν είμαστε θύματα. Ελκυόμαστε ιδιαίτερου αποθήτε. Αν είμαστε μαθημένοι να μα ελέγχουν α, οι άνθρωποι που υποτίθεται μα αγαπούν, όπω οι γονεί μα, γιατί υπάρχουν κάποιοι γονεί που είναι εξαιρετικά ελεγκτικοί, λέμε: Αχ, τι ωραία, αυτό μ' αρέσει. Δεν ξέρω γιατί μοιάζει, μοιάζει οικείο, μοιάζει οικείο, γιατί ίσω το έχω βιώσει. Δεν ξέρω, υποθέσει κάνω τώρα για σένα, δεν ξέρω τίποτα για σένα. Αλλά θα σου έλεγα, κορίτσι μου, στα 30 σου. Μην χαραμίσεις τη ζωή σου με έναν άνθρωπο που έχει δείξει από το πρώτο κιόλα ραντεβού σημάδια, όταν σου λέει Α διαγράψουμε το παρελθόν μα, σημαίνει ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίος φοβάται το παρελθόν. Και δεν πιστεύει ότι ο άνθρωπο μπορεί να ξεπεράσει το παρελθόν. Για να σου λέει Α διαγράψουμε το παρελθόν, σαν να σου λέει Δεν σε πιστεύω ότι το έχει διαγράψει. Δεν πιστεύω ότι έχει περάσει το παρελθόν. Αυτά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και επίση και το άλλο, το νοιάζει τι θα πει η κοινωνία, να πάει να παντρευτεί την κοινωνία, να πάει να κάνει σχέση με την κοινωνία και να μα αφήσει εμά ήσυχου. Μα ενδιαφέρει να είμαστε με έναν άνθρωπο, ο οποίο θέλει να είμαστε καλά εμεί, η σχέση μα, η σύντροφο, το σύντροφο του και όχι η κοινωνία και τι θα πει ο κόσμο. Πα, παλιακή υπόθεση αυτό ο τύπο. Ε, καταλαβαίνω ότι για αρκετέ από εμά μπορεί αυτοί οι παλιακοί τύποι να έχουν μία να μας προκαλούν μια έλξη. Αυτή η έλξη έχει να κάνει με το συνεξαρτόμενο κομμάτι μας. Και θα σου έλεγα, σταμάτα να σκέφτεσαι αν πρέπει να κάνει αυτός θεραπεία και θα αλλάξει αυτός με τη θεραπεία. Πήγαινε να κάνεις εσύ ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθείς και να καταπολεμήσεις την τάση που έχεις, να ανέχεσαι και να υπομένεις πράγματα τα οποία θα έπρεπε εξ αρχής να σε εξοργήσουν και να πεις «Αι καλό». Άι, το καλό που μου κάνεις πρόληψη να μην σε απατήσω. Ποιο είσαι. Και γιατί θεωρείς ότι εγώ είμαι ικανή να σε απαντήσω. Για ποιο λόγο με κρίνεις με αυτόν τον τρόπο. Και λες ότι αυτό σου το έλεγε από πριν να πάει κάποιο οποιοδήποτε να το πει για το παρελθόν σου ή θα βρεθούν κάποιοι καλοθελήτε να πούν στα σχόλια. Α, εντάξει, ρε, μπορεί να, τις έχουν πει, μπορεί να το έχουν πει ότι είχε απαντήσει φίλο τη. Τη το έλεγε από την αρχή. Αυτά. Και θέλω εδώ να πω ότι πιστεύω ότι μέσω της ψυχοθεραπείας μπορούν πολλοί άνθρωποι να βελτιωθούν και κυρίως άνθρωποι συνεξαρτόμενοι, άνθρωποι που παρουσιάζουν στοιχεία συνεξάρτησης, άνθρωποι που στις σχέσεις τους γίνονται θύματα και υπομένουν και αντέχουν πολλά πράγματα. Και θα σου πούν και πολλές γυναίκες εδώ στο κανάλι που είναι μεγαλύτερες και από σένα και με κάποιες που είναι και μεγαλύτερες και από μένα, ότι πολλή ανοχή και υπομονή και επιμονή που έχουν επιδείξει στο παρελθόν για να κρατήσουν τέτοιου τύπους κοντά τους, την έχουν πληρώσει πανάκριβα. Φύγε να γλιτώσει. Η γνώμη μου. Θα αποφασίσει μόνη σου για τη σχέση σου και θα σου κάνει πολύ καλό να πα και από ψυχολόγο, να πα να μιλήσει και κοντά με ψυχολόγο για αυτό το θέμα. Εγώ το φύγε να γλιτώσει, το λέω γενικά από τέτοιε περιπτώσει. Δεν γνωρίζω ειδικά την περίπτωσή σου. Και ξανατονίζω και σε αυτό το βίντεο ότι τα βίντεο αυτά δεν αποτελούν διάγνωση ούτε επίσημη γνωμάτευση. Κάποιε υποθέσει κάνουμε, κάποιε γνώμε ρίχνουμε στο τραπέζι. Η δικιά σου είναι η ζωή και θα αποφασίσει μόνη σου. Φιλιά!